Καλησπέρα, είμαι η Γιώτα Αρχοντάκη και μαζί θα δούμε ειδήσεις από το neakrite.gr. Χάθηκε κάθε ελπίδα για την 37χρονη που κατέρευσε στο γυμναστήριο και πάλευε για μέρες στην εντατική. Τα αγαπημένα της πρόσωπα, παρά τον πόνο τους, βρήκαν το κουράγιο και έδωσαν τη συγκατάθεσή τους για να γίνει δωρεά οργάνων και να σωθούν ανθρώπινες ζωές. Πώς μπορείτε να προωθήσετε μέσω διαδικτύου το ξενοδοχείο ή το κατάλημά σας και να δείτε ποιες είναι οι νέες ευκαιρίες στην τουριστική αγορά? Μπείτε στο neakrite.gr για να μάθετε όλες τις λεπτομέρειες. Σε έναν ιδιότυπο, απέραντο χώρο στάθμευσης έχει μετατραπεί η περιοχή της Βίγλας, με τους κατοίκους να εκφράζουν τη δυσαρέσκειά τους για την κατάσταση που επικρατεί. Μέχρι και οχήματα έκτακτης ανάγκης είναι πολλές φορές αδύνατο να προσεγγίσουν σπίτια στην περιοχή, όπως αναφέρει κάτοικος. Πληκτρολογήστε neakrite.gr από το κινητό, το τάμπλετ ή τον υπολογιστή σας για ειδήσεις από την Κρήτη, την Ελλάδα και τον κόσμο. neakrite.gr. Η ενημέρωση στα χέρια σου.